κυρίες και κύριοι, χαίρετε και καλή σας εβδομάδα. Σας καλησπέριζουμε στην αναλυτική σας ενημέρωση από το Top Channel. 18.856 νέα κρούσματα κορονοϊού ανακοίνωσε σήμερα ο ΕΟΔΗ στη χώρα. 549 συμπολίτες μας βρίσκονται διασωληνωμένοι στη ΣΜΕΘ, ενώ άλλοι 109 κατέληξαν το τελευταίο 24 από την νόσο. Για τη Δυτική Μακεδονία τώρα, 193 κρούσματα ανακοινώθηκαν στην Περιφερειακή Ένωτα Κοζάνης, 93 στην Καστοριά, 42 στη Φλόρινα και 41 στα Γραβενά. Να καλησπέρισουμε στο στούντιο τον συνάδελφο Ζήση Πιτσιάβα. Καλησπέρα, Ζήση, και καλή εβδομάδα. Καλησπέρα, να έχουμε μια καλή εβδομάδα. Να έχουμε μια καλή εβδομάδα, γιατί με 106 νεκρούς. Ναι, εντάξει, αυτό το νούμερο είναι πολύ κακό και συνεχίζει να είναι για πάρα πολύ μεγάλο διάστημα. Λέγαμε και την Παρασκευή με τον Παναγιώτη ότι πλέον με επίσημα στοιχεία είμαστε στην τρίτη θέση στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αριθμό θανάτων ανά 1 εκατομμύριο κατοίκους. Είναι μια πολύ κακή, ένας πολύ κακός αριθμός, ένας πολύ κακός δείκτης, που, ο οποίος δεν μπορώ να καταλάβω και πώς πρέπει να, και αν πρέπει να εξηγηθεί, γιατί μας έχει ξεφύγει τόσο πολύ αυτό το ζήτημα. Σήμερα έχουμε τους αριθμούς που είπες, τώρα δεν χρειάζεται να τους σχολιάσουμε. Είπαμε οι αριθμοί των κρουσμάτων, δεν ξέρω πόση σημασία έχουν πάντα, αλλά πλέον εννοώ. Βλέπουμε τον αριθμό των διασωληνωμένων ότι μας δίνει μια νότα αισιοδοξίας, θα έλεγα. Είμαστε μείον 2 λιγότερους από χθες. Εντάξει, θα δούμε πώς θα πάει και αυτή η εβδομάδα. Δεν παίρνει ανάσες το σύστημα υγείας, αλλά δεν σημαίνει και πολλά πράγματα αυτό. Τις παίρνει, ναι, δηλαδή έχουμε πέσει κάτω από τους 600, αρκετά. Θέλουμε να μειωθεί κι άλλο αυτός ο αριθμός, είναι προφανές, για να πούμε ότι υπάρχει μια χτίδα αισιοδοξίας στο Εθνικό Σύστημα Υγείας και να μπορέσουμε να απελευθερωθούμε λίγο περισσότερο. Και φυσικά έχουμε ένα δείκτη θετικότητας σήμερα στο 15%, που δεν, εντάξει, αυτός δεν είναι ενδεικτικός δείκτης. Εννοώ ότι είναι λίγα τα τεστ σήμερα Δευτέρα, είναι πολύ λίγα. Και άρα δεν μπορεί να βγει η πραγματική εικόνα. Αύριο μεθαύριο θα το ξέρουμε. Έτσι. Δηλαδή, δεν είναι 130-140 χιλιάδες τα τεστ σήμερα στη χώρα. Πραγματικά είναι λίγα. Πάντως, αν πρέπει να πούμε κάτι ευχάριστο. Συγγνώμη, απλώς το έλεγα. Αν το θυμάμαι καλά, επειδή κάθε Δευτέρα τον βλέπουμε αυτό το δείκτη, νομίζω είναι σε ελάχιστα καλύτερα επίπεδα από τις προηγούμενες Δευτέρες. Χωρίς να βάζω το χέρι μου στη φωτιά, νομίζω όμως ότι έχουμε δει και 21, έχουμε δει και 17 και 18 στις πρόσφατες Δευτέρες εννοώ. Mm-hmm. Γι' αυτό λέω ότι ίσως είναι ο καλύτερος αυτός ο δείκτης, αλλά είναι προφανώς ότι θα κρίνουμε μέσα στην εβδομάδα αν όντως έχουμε καλύτερους δείκτες από την προηγούμενη εβδομάδα. Στη Δυτική Μακεδονία, ενώ η ΠΕ Κοζάνης κινείται γύρω από τους 200, από τα 200 κρούσματα, βλέπω με μεγάλη ανακούφιση ότι οι υπόλοιπες ΠΕ έχουν παγιωθεί στα διψήφια νούμερα. Ναι. Με τη Φλόρινα και τα Γραβενά, πραγματικά να φαίνεται, να είναι εμφανές αυτό μέρα με τη μέρα ότι πηγαίνουν καλύτερα. Και η Καστοριά πηγαίνει καλύτερα, αλλά όχι τόσο θεαματικά. Εδώ στην ΠΕ Κοζάνης κάτι λάθος γίνεται και θα το εντοπίσουμε σήμερα και στα σχολεία. Πριν όμως πάμε εκεί, να υπενθυμίσουμε πως από σήμερα τελειώνουν ή μάλλον δεν είναι έγκυρα τα πιστοποιητικά εμβολιασμού όσων δεν προχώρησαν στην τρίτη δόση. Θα ακούσουμε και τον κύριο Οικονόμου να το λέει. Θυμίζουμε ότι είναι η 7η Φλεβάρη βάση παράτασης, διότι θυμίζω, Ρίτα, ότι αυτό ήταν να ισχύσει από 1 Φλεβάρη, αλλά λόγω της κακοκαιρίας που υπήρξε και στην Αττική εκείνη την περίοδο, παρατάθηκε λίγο αυτό το διάστημα. Και από σήμερα ισχύει όμως ότι όποιος δεν έχει κάνει τρίτη δόση, δεν θεωρείται πλήρως εμβολιασμένος. Δεν θα έχει τα προνόμια. Δηλαδή, τις εισόδους σε εσωτερικούς χώρους κλπ. Και φυσικά αυτό μειώνεται στο τρίμηνο για όσους έχουν κάνει μία δόση με το μονοδοσικό της Johnson. Έτσι, δηλαδή θα πρέπει να έχουν προχωρήσει και στη δεύτερη δόση και αυτοί ανήκουν στην ίδια κατηγορία. Πάμε λίγο να δούμε πώς τα είπε ο κύριος Οικονόμου και ερχόμαστε, γιατί υπάρχει και μια συζήτηση για τις μάσκες σήμερα. Όχι κάτι, είναι εκτιμήσεις ακόμα. Απλώς θα σου πω τι γίνεται πάνω κάτω και σε άλλες χώρες για να δούμε μήπως ακολουθούν. Για τους εμβολιασμούς θέλω να υπενθυμίσω ότι από σήμερα θα θεωρούνται ανεμβολίαστοι, θα χάνουν δηλαδή τα προνόμια των εμβολιασμένων όσοι δεν έχουν κάνει την τρίτη δόση και έχουν περάσει 7 μήνες από τη δεύτερη δόση
και όσοι συμπολίτες μας δεν έχουν κάνει τη δεύτερη δόση και έχουν περάσει 3 μήνες από τότε που εμβολιάστηκαν με το μονοδοσικό εμβόλιο. Για όλες αυτές τις περιπτώσεις, από σήμερα λύγει το πιστοποιητικό εμβολιασμού και χάνουν τα σχετικά τους προνόμια. Σημειώνω τέλος ότι όπως έχει ήδη ανακοινωθεί, από σήμερα η είσοδος στη χώρα για όσους έχουν ενεργό ευρωπαϊκό πιστοποιητικό θα γίνεται χωρίς υποχρεωτικό τεστ. Αυτά λοιπόν είπε ο κ. Οικονόμου, έχει πει και αυτή την περίπτωση για την είσοδο των πολιτών στη χώρα από άλλες χώρες, ότι άμα έχουν το ψηφιακό πιστοποιητικό δεν χρειάζεται να κάνουν τεστ πλέον, αυτό ισχύει για τη χώρα μας. Και τώρα, όπως είπα, γίνεται από το πρωί μια συζήτηση για το πότε ενδεχομένως θα πετάξουμε τις μάσκες, αλλά αυτό σε επίπεδο Ελλάδος, σε επίπεδο χώρας μας δηλαδή, γίνεται κυρίως με βάση εκτιμήσεις επιστημόνων ή διάφορων ανθρώπων που έχουμε συνηθίσει να τους βλέπουμε στις τηλεοράσεις. Άνοιξη, ξέρω εγώ. Κοίταξε, υπάρχουν 2-3 προσεγγίσεις. Άλλοι λένε ότι αυτό θα γίνει το καλοκαίρι. Όπως έγινε και πέρυσι, νομίζω. Άμα ανοίξει ο καιρός. Ναι. Άλλοι λένε ότι μπορεί να γίνει τέλη Μαρτίου, αρχές Απριλίου. Okay, τώρα εδώ μιλάμε γιατί για εκτιμήσεις. Γιατί παίζουμε την κολοκυθιά. Όχι, πρόσεξε. Θα πω κάτι άλλο. Παραδείγματος χάρη, η Δανία είναι η πρώτη χώρα που πάλι είχε άρει όλα τα μέτρα, ξαναγύρισε η Δανία μετά την Όμικρον και με αυτά. Είχε πιεστεί το σύστημά της, που έχει αποσύρει όλα τα μέτρα πάλι. Ξανά. Εντάξει, δεν μπορούμε να συγκριθούμε τώρα με τη Δανία εμείς, είναι προφανές. Και μετά που είσαστε εμβολιασμού και τι θα σας έδιναμε. Σε πολλά ζητήματα προφανώς. Δεν μπορούμε, έτσι, επειδή το έχω δει και με τα μάτια μου. Λοιπόν, υπάρχουν και άλλες χώρες όμως, όπως η Ισπανία, όπως η Γαλλία, όπως και άλλες τώρα τις διάβασα το πρωί, που σταδιακά περνάνε σε άρση κάποιων τέτοιων μέτρων, όπως και το να αφαιρέσουμε τη μάσκα. Νομίζω ότι είμαστε λίγο μακριά στη χώρα. Δεν έχουμε αυτά τα καλά στοιχεία ακόμα για να πούμε ότι θα πετάξουμε τη μάσκα. 19.000 κρούσματα τώρα. Νομίζω ότι ήταν, το λέγαμε εδώ πολλές φορές και με τον Παναγιώτη, ότι ήταν ένα μέτρο που μας φαινόταν περίεργο γιατί το είχαμε πάρει πιο νωρίς. Δηλαδή, ένα μέτρο που δεν ούτε την οικονομία πιέζει, ούτε εντάξει, θα παραπονεθούμε λίγο παραπάνω με τη μάσκα όλη μέρα κλπ. Αλλά και η προστασία μας θα ήταν ακόμα μεγαλύτερη και αυτό αποδεικνύεται πολλές φορές. Το συζητώ τώρα. Ακόμα και τις απλαισιώσεις της. Να σου πω τώρα, και εγώ αισθάνομαι μεγαλύτερη ασφαλεία. Και στον δρόμο περπατάω τη φορά, νομίζω πολύ. Νομίζω βλέπεις ότι εγώ πλέον έχω εφαρμόσει τη διπλή μάσκα πολύ καιρό. Δεν είναι ότι τα φοβόμαστε, είναι ασφάλεια. Έτσι. Είναι προφανώς ότι μας προστατεύει, δεν συζητώ τώρα. Ειδικά εμείς που μπορεί να έχουμε και λόγω δουλειάς μια συναναστροφή με περισσότερο κόσμο, μπαίνουμε σε κλειστούς χώρους. Είναι κάτι το οποίο μας καλύπτει. Άλλωστε, ισχύει και αυτή η περίπτωση με τη διπλή μάσκα ή με τις αυξημένες προστασίες και σε συγκεκριμένους χώρους. Μην ξεχνάμε αυτό. Έτσι, όπως παραδείγματος χάρη τα σούπερ μάρκετ. Εσύ πραγματικά θεωρώ ότι. Όχι, απλά νομίζω ότι η ιστορία με τη μάσκα θα κρατήσει αρκετούς μήνες. Και δεν μας ενοχλεί και σε τίποτα, δεν καταλαβαίνω. Ναι, είναι προφανές ότι δεν θέλουμε. Εντάξει, όλοι θέλουμε να την πετάξουμε. Όλοι θέλουμε να τελειώσει αυτός ο εφιάλτης. Είναι γενικότερο. Αλλά για να τελειώσει αυτός ο εφιάλτης πρέπει να κάνουμε υπομονή σε κάποια πράγματα. Καλύτερα να έχουμε, ας πούμε, την ελευθερία μας σε άλλα ζητήματα. Και ας είναι η μάσκα το τελευταίο που θα πετάξουμε, άλλωστε πολλές φορές μας προστατεύει και από πολλά περισσότερα ιώσεις, δεν ξέρω τι άλλο. Ας τελειώσουν όλα τα λεπτά και ας μείνει μόνο η μάσκα. Τέλος, επειδή για να κλείσουμε τα του κορονοϊού σε επίπεδο μέτρων, ο κύριος Πλεύρης σήμερα, συνήθως τη Δευτέρα, βγαίνει σε κάποιο μέσο ενημέρωσης, σε ρωτάτε για διάφορα που μας περιμένουμε στην εβδομάδα εν ώψη και της σύσκεψης της Επιτροπής που έρχεται άρτη πέμπτη. Το μεγάλο ζήτημα τώρα, η συζήτηση είναι με τις δηλώσεις του καρναβαλιού αποκριές για εμάς εδώ στην Κουζάνη. Έχουμε πει πολύ νωρίς εμείς πού πάει το πράγμα, έτσι. Άλλωστε υπάρχουν πόλεις όπως η Ξάνθη, η οποία έχει ανακοινώσει εγώ μόνος ότι δεν θα κάνει. Τι Πάτρα της ακύρωσε. Η Πάτρα ακύρωσε την έναρξη που ήταν, ναι. Αλλά νομίζω ότι το κλίμα πάει προς τα εκεί. Δηλαδή, όλοι το ξέρουμε, πάνω κάτω επειδή συζητάμε. Είναι πολύ δύσκολο να γίνουν αποκριές με την κάλυψη, να το πω. Ποιος θα έπαιρνε αυτή την ευθύνη, υπό την αιγίδα φορέα κρατικού, δημόσιου, δημοτικού, πες το πώς θες. Και εγώ αυτό το βλέπω και όσο ναι. Και αν μου λείπουνε. Καλά, εντάξει. Το βλέπω πραγματικά τώρα, ναι. Πολύ υπεύθυνο. Τώρα, αν υπάρξουν παραδείγματος χάρη άλλα μαφανών κλπ. Τα έχουμε ξαναπεί με την πρωτοβουλία γειτονιών, ανάλογα με το τι θα ισχύει, θα το δούμε. Το μεγάλο ερωτηματικό παραμένει νομίζω. Υπόθεση, πώς θα λειτουργήσουν τα μαγαζιά εκείνη την περίοδο.
Θα έρθει η Πέμπτη, θα πάρει τον Σπλεύρη, θα τα σχολιάσουμε τον Παναγιώτη. Δεν νομίζω ότι την Πέμπτη θα έχουμε απόφαση για το πώς θα λειτουργήσουν τα μαγαζιά της αποκρυφής. Θα δώσει μια γραμμή. Εγώ νομίζω ότι κάτι θα καταλάβουμε παραπάνω. Κάτι θα γίνει. Δεν νομίζω πως θα έχουμε και εξαιρετικές διαφοροποιήσεις σε σχέση με το σήμερα. Απλώς το λέω επειδή έγινε συζήτηση και σήμερα, έτσι, στα μέσα ενημέρωσης. Έπεσε ο ουρανός στο κεφάλι μου σήμερα με τα κρούσματα των σχολείων. Είναι αλήθεια. Στα αλήθεια δεν το περίμενα όλο αυτό. Είναι πάρα πολύ ψηλά. Και στην πρωτοβάθμια και στη δευτεροβάθμια. Καιρό είχαμε να δούμε τέτοια υψηλά νούμερα. Θέλω να μου πεις, είναι και από τριήμερο, είναι μαζεμένα κρούσματα Σαββάτου Κυριακής και προφανώς και Δευτέρας. Είναι αυξημένα. Είναι αυξημένα. Έχουμε 68 κρούσματα στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση και 5 εκπαιδευτικούς, 68 μαθητές και 5 εκπαιδευτικούς. Από τα υψηλότερα νούμερα που θυμάμαι εγώ το τελευταίο διάστημα, έτσι, εντάξει, έχουμε δει και πιο υψηλά, αλλά σε μεγαλύτερη ένταση θέλω να πω. Σε περίοδο μεγαλύτερης έντασης. Και στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση έχει καιρό να ξεπεράσει, να πάμε σε τριψήφιο, έτσι. Είναι 102 τα κρούσματα των μαθητών και είναι αρκετά, δηλαδή είναι διψήφιος ο αριθμός του εκπαιδευτικού, είναι 12 εκπαιδευτικοί και ένα του βοηθητικού προσωπικού τη λεγόμενο. Είναι αρκετά, εντάξει. Είναι αρκετά. Είναι αρκετά, ναι, δεν μπορείς να πεις κάτι. Ας ελπίσουμε να είναι παροδικό αυτό το φαινόμενο για να μην έχουμε πάλι τα ίδια την αρχή. Εδώ είμαστε. Mm-hmm. Αλλάζουμε τελείως κλίμα και βρέθηκε σήμερα, νομίζω ήσουν και εσείς στο ρεπορτάζ. Mm-hmm. Κινητοποιήθηκαν οι αγρότες του Μεσοβούνου και των Πύργων. Πύργων εκείνης της περιοχής, ναι. Όλες εκείνης της περιοχής. Mm-hmm. Τι ζητούν οι άνθρωποι, δικαίωση ζητούν, σε σχέση με τα αιτήματά τους. Διαμαρτυρήθηκαν και στον ΕΛΓΑ. Ενώ συναντήθηκαν και με τον Περιφερειάρχη. Πολύ γρήγορα το story έχει, για να δούμε και τα βίντεο, ότι οι συγκεκριμένοι αγρότες, καλλιεργητές, μήλα, κεράσια κλπ. Ξέρετε τι παράγει η συγκεκριμένη περιοχή, δεν έχουν αποζημιωθεί για τον παγετό του Απριλίου του 2021. Είναι από τις λίγες περιοχές. Το έχουν βιώσει, λέει, και το 19 το ίδιο. Γιατί θεωρεί ο ΕΛΓΑ ότι ήταν στο προανθικό στάδιο, να το πω εγώ. Δεν ήταν στο στάδιο που άνθιζαν τη ανθοφορία κλπ. Τώρα, αυτά είναι νομικά ζητήματα του κανονισμού του ΕΛΓΑ. Έτσι. Όπως λένε και τονίζουν πλέον, το ζήτημα είναι καθαρά πολιτικό. Όπως τους είπε ο κ. Κασαπίδης, που τα γνωρίζει τα θέματα και ασχολείται. Πώς συναντήθηκαν, βρέθηκε ο κ. Κασαπίδης στον ΕΛΓΑ, αυτό θέλω να μου πεις. Όχι, πήγανε στον ΕΛΓΑ οι συγκεκριμένοι αγρότες για να παραπονηθούν. Οι απαντήσεις που πήραν δεν τους κάλυψαν. Ναι, έτσι. Εντάξει, και μετά ήταν καμιά 100-150, ήταν αρκετή, έτσι. Τι είπαν, αφού το ζήτημα είναι πολιτικό, κάπου πρέπει να πάμε, θα πάμε στον Περιφερειάρχη. Πήγαν στον Περιφερειάρχη, ειρηνικά, δεν έγινε κάτι. Και ζήτησε μια επιτροπή να κατέβει ο Περιφερειάρχης κάτω για να τα ακούνε όλοι. Και ο Περιφερειάρχης κατέβηκε. Αν και εμάς μας είχαν καλέσει εκείνη 12.30 ώρα για μια συνέντευξη που θα τη δούμε. Αυτά γίνονται λίγο πριν, έτσι. Ο Περιφερειάρχης προφανώς και κατέβηκε. Το θέμα το γνώριζε, άκουσε, είπε. Θα βοηθήσει, αυτό μας νοιάζει. Κοίταξε, το Περιφερειάρχης, αυτό που μπορεί να κάνει για να βοηθήσει είναι προφανώς να πιέσει εκεί που πρέπει. Ναι, και πρέπει να το κάνει. Και οι βουλευτές μαζί. Νομίζω όταν λέμε ότι το θέμα είναι πολιτικό τώρα και χρειάζεται μια τροπολογία, καταλαβαίνετε την τροπολογία δεν την κάνει ο Περιφερειάρχης. Όχι, όχι, δεν το βγάζω το κάδρο, άλλο λέω. Ο Περιφερειάρχης οφείλει ως εκπρόσωπος αυτής της περιοχής. Και ως ο άνθρωπος που λέει ότι ο πρωτογενής τομέας είναι και το αντικείμενο του που χρόνια ασχολήθηκε, είναι προφανές ότι πρέπει να πάει το θέμα κάτω στο Υπουργείο. Μπορεί να άλλαξει ο Υπουργός, θα τα πούμε μετά. Εντάξει, άλλο αυτό. Δεν το περιμέναμε, εντάξει. Okay. Αλλά πρέπει να το πάει και όπου πρέπει να το πάει και να το πιέσει, όπως και για την υπόθεση με τον Σφασόλο Παναγωγού. Τα βλέπουμε προχτές με την Καστοριά. Έτσι. Ναι, αυτοί οι άνθρωποι δεν μπορούν να πάρουν τα εφόδια για να παράγουν για την επόμενη χρονιά. Αλίμονο να δε στηρίξουμε αυτό το κλίμα. Ακριβώς. Αλίμονο. Ναι, και μιλάμε τώρα για μια περιοχή που έχει δυναμικές καλλιέργειες. Δεν είναι τίποτα. Κακώς χρειάστηκε να κινητοποιηθούν οι άνθρωποι για να βρουν το δίκιο τους. Τώρα, δεν θέλω να πάμε σε δεδομένα που λένε ότι αν δεν δικαιωθούμε θα βγάλουμε 1200 τρακτέρ έξω. Εντάξει, προφανώς τι να κάνουμε. Οι άνθρωποι αυτό είναι ο τρόπο που μπορούν να αντιδράσουν. Εντάξει, να μην φτάσουμε εκεί. Εγώ θυμίζω απλά υπάρχουν κάποιοι βουλευτές εδώ. Που προφανώς πάνε και τους φύγουν ένα χέρι. Μεγάλη κάποτε. Κουβέντα ξεστόμησες. Ναι, και λέω ότι μια τροπολογία πρέπει να γίνει. Ο κ. Κασαπίδης τους έδειχνε την περίπτωση Ιαννός. Που εκεί είναι η απόδειξη που αν θέλουμε να ξεπεράσουμε τις γραφειοκρατικές διαδικασίες, περνάμε γρήγορα, έτσι. Και καλώς έγινε στον Ιαννό. Νομίζω ότι μπορεί να γίνει και σε αυτή την περίπτωση. Εφόσον κάποιοι, έδωσαν υποσχέσεις ότι αυτοί οι άνθρωποι θα αποζημιωθούν.
Έτσι. Δεν τίθεται ζήτημα υποσχέσεων. Οι άνθρωποι καταστράφηκαν. Ναι, όχι, κοιτάξτε. Και πρέπει να δικαιωθούν. Λέω ότι είναι προφανές ότι ο ΕΛΓΑ λειτουργεί με συγκεκριμένους κανόνες. Ναι, προφανώς. Καλά κάνει ο ΕΛΓΑ. Ναι. Ο ΕΛΓΑ τη δουλειά του και οι βουλευτές και ο περιφερειακός τη δουλειά του. Και ο ΕΛΓΑ όμως μετά από παρεμβάσεις πολιτικές, επειδή δικαίως έπρεπε να γίνει, αυτό λέω, όχι ξέρεις, έχουμε μπάρμπα στην κορώνη, έχει αλλάξει τον κανονισμό του. Για να δικαιωθούν κάποιοι άνθρωποι, έτσι. Μπορεί νομίζω να συμβεί και εδώ. Πάμε να δούμε τώρα που Πώς ήρθατε. Όπως έχουμε μιλήσει και πάνω σε πρόσφατη επίσκεψή μου στους πύργους, σας έχω ενημερώσει για τις ενέργειες που κάναμε τουλάχιστον ως περιφέρεια για να υποστηρίξουμε αυτό το αίτημα για την αποζημίωση της ζημιάς σύμφωνα με τον κανονισμό του ΕΛΓΑ, όπως ακριβώς έγινε και στην περίπτωση του Ιαννού, με το ίδιο πνεύμα και την ίδια φιλοσοφία. Αυτό μέχρι σήμερα δεν έχει καταστεί εφικτό, παρόλες τις ενέργειες που έχουν γίνει από την περιφέρεια και εξ όσων γνωρίζω από κάποιους βουλευτές. Ωστόσο, επιμένουμε σε αυτό το αίτημα και τεχνικά μπορεί να γίνει με την διατύπωση της ειδικής ρύθμισης διάταξης του ΕΛΓΑ που εντοπίζεται στο άρθρο 6, όπου μπορεί με μια διατύπωση να αναφερθεί κατά την φάση η ζημιά προέκυψε κατά τη φάση της ολοκληρώσεως του προανθικού και ενάρξεως του ανθικού σταδίου, για να μπορεί να καλυφθεί αυτή η ζημιά που έχει γίνει στην περιοχή μας και όχι μόνο από τον κανονισμό του ΕΛΓΑ. Επιμένουμε σε αυτό το αίτημα και σε αυτή την διατύπωση ως περιφέρεια και προσπαθούμε να πείσουμε την ηγεσία του Υπουργείου Γεωργίας να κάνει αποδεκτό αυτό το αίτημά μας. Το αίτημά μας που είναι αίτημα δικό σας έτσι για μια πραγματική ζημιά. Αυτή είναι η κατάσταση. Έχουμε ζητήσει και από τους βουλευτές να συνδράμουν αυτή την προσπάθεια, εξ όσων γνωρίζω και οι ίδιοι ασκούν τις πιέσεις. Εμείς θα συνεχίσουμε να επιμένουμε. Αδικήθηκε η περιοχή και το 19, κύριε Περιφερειάρχη, και το 21, διότι δεν ήμασταν προανθικό στάδιο και τα κριτήρια τα επιστημονικά δεν παρατέθηκαν στην Επιτροπή, παρότι τα ζήτησε επανειλημμένες φορές εδώ η Επιτροπή των Αγροτών, που συμμετέχουμε όλοι σε αυτή την προσπάθεια. Αδικήθηκε και το 19 και το 21, επιμένω. Γι' αυτό ζητούμε τώρα την δίκαιη κατανομή αναπαραγωγών των ζημιών και ετέθησαν και άλλα ζητήματα στην συνομιλία που είχαμε με τον ΕΛΓΑ, ούτως ώστε στο μέλλον ζητούμε έναν ασφαλειώδικο χάρτη δικαιοσύνη και καταβολή χρημάτων εκεί που πρέπει. Ως προς το θέμα αυτό, για να μπορέσουμε να έχουμε και όλα τα επιστημονικά τεκμήρια για το μέλλον, να ξέρετε ότι έχουμε συγκροτήσει μια ειδική δομή για τις γεωργικές προειδοποιήσεις, όπου θα καλυφθούν περιοχές που έχουν δυναμική γεωργία με υποδομές καταγραφής των μετεωρολογικών δεδομένων, τα οποία θα είναι και αναγνωρισμένα από το Υπουργείο Γεωργίας, για να γίνονται παραδεκτά φαινόμενα ακραίων καιρικών συνθήκων, τα οποία μέχρι σήμερα λείπουν από πολλά σημεία της περιφέρειάς μας. Αυτό από φέτος. Θα καλύψουμε αυτά τα κενά που υπάρχουν και στην περιοχή και επιμένουμε σε αυτήν την αναγνώριση από την πλευρά του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης ότι μπορεί σύμφωνα με τον κανονισμό του ΕΛΓΑ να γίνει μια ειδική ρύθμιση στο άρθρο 6 μόνο για την χρονιά του 2021, όπως ακριβώς έγινε στοχευμένα και για τον Ιαννού, όπου έχουμε ζημιές σε ευρεία κλίμακα. Με αυτό το αιτιολογικό, αυτή η ζημιά που είναι να καταβληθεί στους δικαιούχους από φυσικά αίτια αργότερα, ζητάμε να γίνει τώρα. Επιμένουμε σε αυτό και θεωρώ ότι θα γίνει αυτό κατανοητό, γιατί υπάρχει και η σχετική εισήγηση από αρκετούς υπηρεσιακούς παράγοντες στον ΕΛΓΑ, που αυτοί και εμένα τουλάχιστον αυτοί με βοήθησαν να καταλήξουμε σε αυτή τη διαπίστωση. Και με τη δικιά σας παρουσία σήμερα, αυτό το μήνυμα θα μεταβιβαστεί επιπρόσθετα και πιστεύω ότι να φέρουμε κάποιο αποτέλεσμα
με τη συνδρομή και των βουλευτών, γιατί αυτές οι αποφάσεις λαμβάνονται στη Βουλή, να ξέρετε. Εμείς κάνουμε αυτό που χρειάζεται ως τεκμηρίωση, το έχουμε πει, το έχουμε αποστείλει, ωστόσο τώρα θα μεταφέρω και το μήνυμα το δικό σας εδώ μαζικό, που έχετε έρθει από όλη την περιοχή, που είναι κατά την άποψη και τη δικιά μου, που συμπίπτει με τη δικιά σας, και δίκαιο και αναγκαίο. Κατάγομαι από τους πύργους. Ήρθαμε σήμερα κοντά να διαμαρτυρηθούμε στον ΕΛΓΑ για την μη καταβολή αποζημιώσεων και για τον λόγο τον οποίο δεν μας ενέταξαν στο αρχικό στάδιο που αφορά που είναι μέσα στον κανονισμό του ΕΛΓΑ. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε εδώ και τραβάμε όλη αυτή την ταλαιπωρία εξαιτίας του ΕΛΓΑ. Το θέμα είναι πλέον πολιτικό. Λοιπόν, τα είπαμε για το συγκεκριμένο θέμα. Απλώς υπάρχουν γενικώς αγροτικές κινητοποιήσεις. Ζεσταίνονται τα πράγματα. Ναι, λέγαμε και προχτές ότι. Εδώ είναι οι φωτογραφίες από τη σημερινή. Ναι. Λέγαμε και την Παρασκευή ότι είχε φύγει δημιουργία των αστυνομικών από την περιοχή για να ενισχύσουν τον μπλόκο στη Λάρισα, που είναι η μεγάλη υπόθεση. Αλλά θα έχουμε και εδώ κάποιες κινητοποιήσεις. Αύριο βγαίνουν κάποιοι αγρότες στο Αντίγονο, στο Αμίντεο. Αλλά από ό,τι έχω μάθει και στη Νεάπολη. Στο Βόλιο. Δεν ξέρω τι ένταση θα είναι αυτές οι κινητοποιήσεις και τι ακριβώς θα είναι, μπορεί προειδοποιητικές. Το Σάββατο υπάρχει μια κινητοποίηση στην κεντρική πλατεία έξω από το Δημαρχείο του νεοσύστατου αγροτικού συλλόγου Εανής, Σερβίων κλπ. Λένε ότι και μετά θα γίνει ένα συμβολικό κλείσιμο στον κόμβο της Λαρίσης. Εκεί κάτω, στην είσοδο της πόλης. Το Σάββατο, εγώ θυμίζω απλά ότι έχουμε και λαϊκή πόλη, λίγο. Δεν ξέρω τώρα. Τι συμβολικά κλεισίματα θα είναι αυτά και πόσο θα μπορούν να κινηθούν κάποιοι, τι συμμετοχή θα έχει αυτό. Απλώς το λέω γιατί ήρθε και μια επίσημη ανακοίνωση εδώ. Μας τα είπαν και το πρωί κάποιοι εκεί εκπρόσωποι που ήταν. Αυτά. Μίλησες και πριν για μια συνέντευξη την οποία παραχώρησε σήμερα ο Περιφερειάρχης. Το δελτίο τύπου έλεγε ότι θέλουμε να σας ενημερώσουμε για τις επαφές που είχε στην Αθήνα, γιατί όντως την προηγούμενη εβδομάδα ήταν αρκετές μέρες κάτω. Ένα από τα σημαντικότερα πράγματα στα οποία αναφέρθηκε είναι πως μέσα στα επόμενα 10 χρόνια και μέσω προγραμμάτων πρόκειται να εισρέψουν στη Δυτική Μακεδονία περισσότερα από 6 κοντά 7 δισεκατομμύρια ευρώ. Μέσω προγραμμάτων, επαναλαμβάνω, και από ό,τι είπε ο Περιφερειάρχης, εμείς κάνουμε προσπάθειες να φέρουμε και άλλα προγράμματα και άλλα χρήματα, και ήδη έχει αρχίσει και γίνεται μία κουβέντα με επιχειρηματίες και μεγάλα φαντ του εσωτερικού και του εξωτερικού για να έρθουν να δημιουργήσουν τις επιχειρήσεις τους και τις επενδύσεις τους εδώ, στη Δυτική Μακεδονία. Ήσουν στη συνέντευξη που την παρακολούθησες. Θέλεις να δούμε ένα απόσπασμα από τη συνέντευξη. Πάμε να δούμε τι είπε ο Περιφερειάρχης. Και να μας πεις και εσύ την. Συνέντευξη τύπου παραχώρησε σήμερα στα τοπικά μέσα μαζικής ενημέρωσης ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Γιώργος Κασαπίδης. Ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα στα οποία αναφέρθηκε είναι τα αναπτυξιακά προγράμματα τα οποία πρόκειται να φέρουν στη Δυτική Μακεδονία περίπου 7 δισεκατομμύρια ευρώ τα επόμενα 10 χρόνια. Μιλάμε συνολικά για την ανάγκη αξιοποίησης 10 αναπτυξιακών προγραμμάτων. Είναι 10 αναπτυξιακά προγράμματα τα οποία συνολικά συμπεριλαμβάνουν έργα και δράσεις αξίας άνω των 6 δισεκατομμυρίων ευρώ, προσεγγίζονται 7 δισεκατομμύρια ευρώ, και η προσπάθεια που γίνεται από την περιφέρεια είναι να βρούμε και άλλες πηγές χρηματοδότησης και να εξαντλήσουμε όλα τα δεδομένα που έχουμε στη διάθεσή μας, είτε σε εθνικούς είτε σε ευρωπαϊκούς πόρους, ακόμα και σε πόρους ευρύτερα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο πνεύμα αυτό λοιπόν γίνεται μια ολοκλήρωση των προσπαθειών που ξεκινήσαμε εδώ και 1,5 χρόνο να ενισχύσουμε τις δομές μας και τις υπηρεσίες μας για να μπορούν να ανταποκριθούν στο μεγάλο φορτίο που θα κληθούν να σηκώσουν από φέτος και τα πολλά επόμενα χρόνια ως προς την προετοιμασία και την υλοποίηση και την παρακολούθηση έργων και δράσεων που θα εντάσσονται σε αυτά τα προγράμματα. Γι' αυτό το σκοπό, στη συνεργασία με την Διαχειριστική Αρχή, διαθέσαμε ένα σεβαστό ποσό για να προσλάβουμε ειδικούς συμβούλους σε όλους τους τους δικαιούχους φορείς των έργων της Διαχειριστικής Αρχής, του ΠΕΠ δηλαδή, για να μπορέσουμε να τρέξουμε πιο γρήγορα τα έργα αυτά και ταυτόχρονα να
προετοιμάσει απερίσπαστη το δυνατόν η υπηρεσία, το νέο επιχειρησιακό πρόγραμμα, ούτως ώστε από τον Απρίλιο και μετά που θα συμπέσουν αυτά τα δύο προγράμματα να υπάρχει ένας καλύτερος προγραμματισμός και μια καλύτερη ροή των πραγμάτων. Το ίδιο επιχειρούμε να κάνουμε και σε όλα τα προγράμματα που άπτονται της περιφέρειάς μας, είτε είναι το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, είτε είναι ο τοπικός πόρος, είτε είναι τομεακά προγράμματα όπου διεκδικούμε πόρους και εντάσσουμε έργα και εκεί, καθώς επίσης και στο πρόγραμμα του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης, όπου και εκεί στείλουμε την δικιά μας δομή με συνεργάτες και συμβούλους που θα παρακολουθούμε από πολύ κοντά τα έργα και τις δράσεις που θα εκμεταλλεύονται πόρους από αυτό το πρόγραμμα. Θα ήθελα να πω ότι υπάρχει μια μεγάλη κινητικότητα, πολύ θετική επίχυση στους επενδυτές της χώρας αλλά και του εξωτερικού μετά και την ψήφιση του αναπτυξιακού νόμου την περασμένη εβδομάδα. Ήδη το ενδιαφέρον το αρχικό αρχίζει να εκδηλώνεται σε έμπρακτο και έρχονται στην περιοχή μας κλιμάκια από αυτές τις επιχειρήσεις και αναζητούν χώρους για να επιλέξουν περιοχές που θα στήσουν τις επενδύσεις τους. Προσωπικά γίνομαι μάρτυρας και δέκτης τέτοιων ετοιμάτων και θα είμαστε στην ευχάριστη θέση την ερχόμενη εβδομάδα να παρουσιάσουμε τα αποτελέσματα της δουλειάς που έχει κάνει η Τεχνικός Σύμβουλος που το αναθέσαμε, την προετοιμασία κατάλληλων χώρων για βιομηχανικές περιοχές που όπως γνωστό το είχαμε αναδείξει από την αρχή της θητείας μας ότι ήταν η μεγάλη αδυναμία της περιφέρειάς μας για τη φιλοξενία και την προσέλκυση επενδύσεων στη Δυτική Μακεδονία. Θα βγει. Εντάξει. Λοιπόν, κοντά στα 7 δισεκατομμύρια ζήσει. Ναι, είναι τα πολλά προγράμματα που θα τρέξουν την επόμενη δεκαετία. Προφανώς είναι η επόμενη προγραμματική περίοδος 21-27, αλλά επειδή ξεκινάει από το 23 γιατί δεν έκλεισε ακόμα η προηγούμενη, έτσι πάει. Και το νη συν 2, συν 3, πόσο πάει. Η επόμενη δεκαετία τέλος πάντων έχει 6-7 δισεκατομμύρια για τη Δυτική Μακεδονία, αλλά προφανώς αυτά δεν αρκούν και πρέπει να υπάρξουν και άλλα. Ο Περιφερειάρχης είπε ότι τα επόμενα δύο χρόνια τουλάχιστον οι προσκλήσεις θα είναι πάρα πολλές και θα πρέπει να τρέξουμε να προλάβουμε. Είπε και για τα 85-85 εκατομμύρια αυτής της προγραμματικής περίοδου του ΠΕΠ που πρέπει να απορροφηθούν και λέει ότι έχω αναλάβει προσωπικά το ΠΕΠ, όπως ξέρετε. Έτσι είναι, νομίζω το έχουμε πει εδώ τότε που άλλαζαν οι αντιπεριφερειάρχες κλπ. Έτσι, το θέμα ΠΕΠ το έχει ο Περιφερειάρχης προσωπικά. Δεν το έχει αναθέσει σε κάποιον αντιπεριφερειάρχη. Και αναφέρθηκε και σε αυτό το ζήτημα, σε κάποια προγράμματα του αγροτικού τομέα, γύρω στα 550 εκατομμύρια. Είναι αυτή η υπόθεση. Ακούσαμε διάφορα εκατομμύρια. Το θέμα είναι ότι πρέπει όλα αυτά να απορροφηθούν και να γίνουν έργα και δράσεις τα οποία θα βοηθήσουν τη Δυτική Μακεδονία να αλλάξει το παραγωγικό της μοντέλο. Χωρίς να χάνει και το ανθρώπινο δυναμικό της φυσικά και να ενδεχομένως να επιστρέψει κι άλλο πίσω. Ότι είναι να προσελκύσει τώρα, όμως, για να μην χάσει το ανθρώπινο δυναμικό της. Δεν ξέρω πόσο χρόνο έχουμε. Ακριβώς. Τώρα όλα αυτά έχουν προκύψει και από την ψήφιση του αναπτυξιακού νόμου. Έτσι, στη Βουλή και με τα ευεργετήματα που ενδεχομένως δίνει στη Δυτική Μακεδονία και μάλιστα ο Περιφερειάρχης τόλμησε να πει σήμερα ότι το ενδιαφέρον που ήταν φιλολογικό όλο το προηγούμενο ενδιαφέρον, το διάστημα, άρχισε να γίνεται και ουσιαστικό. Διότι οι επιχειρήσεις που ερχόταν και οι επενδυτές που ρωτούσαν πλέον ψάχνουν χώρους. Ρωτήσαμε τον Περιφερειάρχη να μας πει αν μπορεί μία-δύο επενδύσεις. Είπε ότι αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να πω, αλλά σας λέω ότι υπάρχουν επενδύσεις σε τομείς τους οποίους τους βλέπαμε και τους καταναλώναμε, έλεγε. Τώρα θα είναι εδώ και θα παράγουν εδώ αυτοί. Α. Δεν ξέρω τι. Τεχνολογία, έρευνα, καινοτομία, διάφορα υποπεριφερειακά. Θα τα δούμε βέβαια αυτά. Όταν μα και αν. Μακάρι να γίνουν αυτά γίνουμε. Και να τα δούμε. Μία πρώτη έτσι, εντύπωση θα ενδεχομένως να μπορέσουμε να έχουμε, αν ο κύριος Παπαθανάσης είναι πιο ανοιχτός, να το πω έτσι. Που είναι. Σαν έρχεται. Ξεστεί, είναι γιατί ο κ. Παπαγανάς μας είχε δώσει την είδηση της έλευσης Μητσοτάκη και μάλιστα και on camera αλλά και off camera. Ήταν φιλικός προς τους δημοσιογράφους τότε. 17 δώσει, Φεβρουαρίου, 17 Φεβρουαρίου λοιπόν ο κ. Παπαγανάς έρχεται. Μέρα, λόγω αναπτυξιακού. Πέμπτη νομίζω είναι. Λόγω του αναπτυξιακού νόμου, του ΣΔΑΜ και φυσικά και των στρατηγικών επενδύσεων. Θα εξηγήσει σε φορείς, σε επαγγελματικές ομάδες και δεν ξέρω εγώ ποιοι άλλοι, από το πρωί μέχρι όσο πάει, είπε ο Περιφερειάρχης, θα κάτσει εδώ, στην Κοζάνη κυρίως, και απλώς να πω και αυτό που έκανε εντύπωση. Θα συναντηθεί και με θεσμικούς εκπροσώπους της Ακρινής, έτσι τους ονόμασε ο Περιφερειάρχης, για να δούμε τι συμβαίνει από πλευράς κυβέρνησης. Και αυτό ο κ. Παπαθανάσης το πήρε.
Εντάξει, ναι, τώρα το όλο αυτό. Κρίνει, κοίταξε. Από πότε το διαχειρίζετε. Καλώς. Καλώς. Όποιος έρχεται πρέπει να του πει από τους Κρινιώτες. Την πρόταση της κυβέρνησης. Αλλά... ναι. Ναι, θα γιατί την εκφράσει ο κ. Παπαθανάσης αυτό... ή θα πει, παιδιά, εγώ δεν ξέρω. Πρόσεξε. Ήρθα να σας δω, να ακούσω και πέντε πράγματα. Αυτό το μασάζ το χρειαστικό Ρίτα, που γίνεται. Αυτό το είχε πει ο Πρωθυπουργός. 26 Νοεμβρίου. Είχε αναφερθεί σε μια πρόταση. Το οποίο δεν την έχουμε δει. Εμείς ρωτήσαμε την Περιφερειάρχη αν την έχει δει ο ίδιος. Αν ξέρει κάτι. Και είπε, περιμένω τον Υπουργό να συζητήσει με τους κατοίκους. Άρα αυτή την πρόταση θα την παρουσιάσει ο κ. Παπαθανάσης ή δεν βάζω, ξέρω. Δεν βάζω το χέρι μου στη φωτιά ότι θα γίνει κάτι τέτοιο. Απαλά θα τους δει. Θα τους δει. Ναι, είναι στο πρόγραμμά του να τους δει. Ναι, ναι. Θυμίζω, κάτι, το έχουμε ναι. πει, θυμίζω ότι το ζήτημα έχει πάρει και τον δρόμο των δικαστηρίων για τη μη τήρηση του νόμου. Ναι, ναι, έτσι. Ναι, ναι. Και στο Συμβούλιο της Επικρατείας και στην Επιτροπή Αναφορών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κλπ. Θα δούμε. Yeah. 17 Φεβρουάριου, εδώ εκεί θα είμαστε, να τα καλύψουμε όλα και να ρωτήσουμε τον κύριο Παθανάση, ελπίζω να μας δώσει τη δυνατότητα να δούμε τι ακριβώς θα συμβεί. Και όλο τυχαίως έχουμε τον κύριο Μητλιάγκα τώρα. Έχουμε τον κύριο Μητλιάγκα. Που μάλλον θα είναι σε αυτή τη σύσκεψη. Οφείλει να είναι. Καλησπέρα. Γεια σας, κύριε Μητλιάγκα. Καλή εβδομάδα. Πρόεδρος του ΕΒΕΝ, ο Μουκοζάνης, ο κύριος Μητλιάγκας. Θα είστε στη σύσκεψη με τον κύριο Παπαθανάση ή το μάθατε σήμερα από εμάς ότι έρχεται? Από εσάς το έμαθα. Ναι, εντάξει. Προφανώς είναι και νωρίς. Είναι και νωρίς, εντάξει, δεν είναι αύριο να πεις ότι δεν, αλλά προφανώς θα είναι. Πάντως, κύριε Μητλιάγκα, ελάτε λίγο με στην κάμερα. Ωραία, εκεί. Ωραία. Ένα πρώτο σχόλιο, άλλο είναι το θέμα που θα συζητήσουμε, αλλά ένα σχόλιο για τον αναπτυξιακό νόμο είναι αυτό που περίμενε η περιοχή μας. Ο αναπτυξιακός νόμος είναι ένα εργαλείο το οποίο. Είναι το σημαντικότερο επενδυτικό εργαλείο στη χώρα για χρόνια. Ναι. Σαφώς έχει αρκετές αλλαγές και σημαντικές παραμέτρους οι οποίες αφορούν τη Δυτική Μακεδονία. Mm-hmm. Οπότε θεωρώ ότι θα υπάρξει πραγματικά επενδυτικό ενδιαφέρον στην περιοχή. Αλλά ξέρετε, ένας νόμος δεν λύνει τα πάντα. Ο νόμος διαμορφώνει το πλαίσιο και μένει να δούμε πλέον αν οι επιχειρηματικές δυνάμεις θα έρθουν να καλύψουμε και να γεμίσουμε αυτό το κενό το οποίο δημιουργείται με την μείωση της δραστηριότητας και κάποια στιγμή την πάση της δραστηριότητας της ΔΕΗ. Ωραία. Μάλλον θα έχουμε την ευκαιρία και όταν έρθει ο κ. Παπαθανάσης θα σας ακούσουμε και προφανώς θα τοποθετηθείτε. Νομίζω το ΕΒΕ θα είναι εκεί. Δεν μπορεί να μην δεν είναι το ΕΒΕ. Φαντάζομαι το θεωρώ ναι, ναι. αυτονόητο. Απλώς ρίτα, επέτρεψε μου, γιατί ακούστηκε κάτι ακόμα σήμερα στη συνέντευξη τύπου. Νομίζω ο κ. Μητλιάγκα θα ξέρει αυτά τα θέματα. Το έχουμε αναφέρει εδώ. Υπάρχει ένας προβληματισμός για αυτά τα περιβόητα προγράμματα του ΑΕΔ, κύριε Μητλιάγκα, τα οποία δεν καλύπτονται. Δεν υπάρχει ενδιαφέρον της επιχείρησης. Παράταση στην παράταση. Εσείς νομίζω ασχολείστε και λόγω επαγγελματικής δραστηριότητας και με αυτά τα ζητήματα. Έχετε εικόνα γιατί έχουμε έλλειψη ανθρώπινου δυναμικού, δεν ενδιαφέρει την επιχειρήση, είναι λάθος τιμένα τα προγράμματα αυτά του ΑΕΔ. Τι ακριβώς συμβαίνει? Κοιτάξτε, όταν ένα πρόγραμμα δεν καλύπτεται, σημαίνει ότι κάτι. Τη δεδομένη χρονική στιγμή είναι λάθος. Ναι. Προφανώς ή είναι αρκετές οι θέσεις, ναι. ή δεν υπάρχει το σωστό matching, να το πούμε έτσι, μεταξύ των επιχειρήσεων και των ενδιαφερομένων ανέργων. Η αλήθεια είναι ότι περιμέναμε μεγαλύτερη δυναμική και μεγαλύτερη κινητικότητα σε ένα τέτοιο άρα πρόγραμμα. Άρα δεν έχετε εντοπίσει το πρόβλημα. Νομίζω ότι αυτό προβληματίζει όλους τους εμπλεκόμενους. Ίσως, ξέρετε, πάντα τα προγράμματα έχουν μία διάρθρωση η οποία δημιουργεί και υποχρεώσεις αλλά δίνει και δυνατότητες. Mm-hmm. Οπότε στη συγκεκριμένη περίοδο ίσως και αρκετές επιχειρήσεις να βρίσκονται σε ένα μεταβατικό στάδιο και να μην τολμούν στο μέγιστο βαθμό την αξιοποίηση τέτοιων εργαλείων. Δεν είναι παράτερο στην επιχειρηματική δραστηριότητα κάποιος να αναμένει. Μόνοι σας αναφερθήκατε στον αναπτυξιακό νόμο και τις δυνατότητες που θα γίνει, οπότε οι επενδύσεις είναι να έρθουν, οπότε αυτή τη στιγμή τεστάρεται κυρίως το τοπικό επιχειρηματικό δυναμικό το υπάρχον. Οπότε ίσως εκεί υπάρχει στάση αναμονής και θα πρέπει να επαναξεταστούν ίσως κάποια δεδομένα σε κάποια προγράμματα. Ωραία. Πάμε στο θέμα για το οποίο κυρίως έτσι σας καλέσαμε. Τι γίνεται στο εκθεσιακό των κύλων? Γνωρίσαμε ότι ήταν κλειστό με δεδομένα κάποια βαρύτατα οικονομικά προβλήματα και μάθαμε ότι πλέον έχουν, τα μισά από αυτά έχουν φύγει πάνω από τη στέγη του εκθεσιακού. Και αυτά που έχουν μείνει είναι πλέον διαχειρίσιμα.
Σαφώς και είναι διαχειρίσιμα. Καταρχάς να πω ότι το εκθεσιακό ήταν, παραμένει και θα παραμείνει κλειστό μέχρι να υπάρξει βιώσιμη και κατάλληλη λύση. Mm. Έτσι. Δεν θα πειραματιστούμε ούτε θα πάμε στη λογική της βιασύνης απλά και μόνο για να υπάρξει λύση. Τώρα, τα προβλήματα ως γνωστόν είναι πολλά. Πολλά από αυτά μονοπολούν και τα δελτία σας κατά καιρούς και κάθε μέρα, έτσι όπως και σήμερα που βλέπουμε των αγροτών και άλλα προβλήματα. Τα προβλήματα λοιπόν απαιτούν λύσεις. Και οι λύσεις απαιτούν λύτες. Έτσι. Αυτή τη στιγμή η διοίκηση του επιμελητηρίου με συντονισμένες κινήσεις έφερε, να το πω έτσι, το προϊόν της εκαθάρισης στο γήπεδό της, να το πω έτσι για να το καταλάβουμε. Δηλαδή επέλυσε μέσα σε αυτό το εξάμηνο όλα τα νομικά, διοικητικά, φορολογικά ζητήματα τα οποία είχε ως προϊόν η εκαθάριση του εκθεσιακού κέντρου και ταυτόχρονα προχώρησε και σε γενναίες ρυθμίσεις, γενναίες συμφωνίες, οι οποίες είναι προς ωφέλεια όλων των μετόχων, αλλά και κατ' επέκταση των μελών του επιμελητηρίου. Οι συμφωνίες, λέτε συμφωνίες πληρωμής, αποπληρωμής των χρεών, αυτό λέτε. Διακανονισμούς, να το πούμε δηλαδή. Έτσι, ναι. Άρα, όταν το θεσμικό πλαίσιο διαχείρισης το ΕΒΕ, τα μεγάλα ανοίγματα. Στη ΔΕΗ είχε το κλείσανε με τη ΔΕΗ. Όχι, τη ΔΕΗ είναι το επόμενο βήμα. Ωραία. Ένα με από τα επόμενα βήματα. Υπάρχει ένα άνοιγμα, δεν ξέρω. Υπάρχει αξία να πούμε το ποσό. Στη ΔΕΗ. Ναι, ναι. Το νούμερο. Ναι. Ναι, είναι της τάξης των 100.000 ευρώ. Δηλαδή το εκθεσιακό οφείλει στη ΔΕΗ 100.000. Στην εφορία και είχε και στο ΙΚΑ ζητήματα. Σαφώς, όταν συσσωρεύονται χρέη ετών, ναι. Υπάρχουν υποχρεώσεις στη ΔΟΗ, στο ΙΚΑ, σε εργαζομένους. Πλέον ξέρουμε όλοι και γνωρίζουμε ότι ένα σημαντικό μέρος των υποχρεώσεων αυτών είχε καλυφθεί από χρήματα κυρίως της περιφέρειας μέσα από την εκπλήρωση δικαστικών αποφάσεων. Ουσιαστικά έβγαιναν οι δικαστικές αποφάσεις, έπρεπε να στραφούν εναντίον κάποιων εκ των μετόχων όσοι διεκδικούσαν τα ποσά και ήταν και η βασική έτσι, απόφαση και η παράμετρος που δόθηκε και ο τόνος από την περιφερειακή αρχή ότι το πρώτο κύμα η πρώτη κραδασμή, ας πούμε, θα αφορούσαν κυρίως το Περιφερειακό Ταμείο, το οποίο έβαλε πλάτη και πλήρωσε αυτές τις υποχρεώσεις. Πόσες υποχρεώσεις πλήρωσε, σε αριθμό, σε χρηματικό ποσό, πόσες? Ναι, θεωρώ ότι οι υποχρεώσεις είναι περίπου στο ύψος των 100.000 ευρώ, να το πούμε. Που πλήρωσε, λέτε, το Περιφερειακό Ταμείο. Που πλήρωσε, ναι, ναι. Και μας απομένουν περίπου. Αυτή τη στιγμή το επιμελητήριο έχει βάλει, κάνοντας την τελευταία διαδικασία της αποπληρωμής, έχει βάλει και από τη μεριά του περίπου 70.000 ευρώ. Άρα πλήρωσε και το επιμελητήριο 70.000 ευρώ. Ναι. Ακριβώς. Μένουν πολλά ακόμα. Και μένουν περίπου. Και μένουν χοντρικά τώρα, ναι, ναι. Γιατί περιμένουμε τώρα οι καθαριστές να βγάλουν την τελική προσωρινή λίστα μετά από όλες αυτές τις ενέργειες. Τα οποία δεν ξεπερνούν τις 200.000 ευρώ. Ήταν το αρχικό άνοιγμα που ήταν στα 450.000 ευρώ. Και είναι διαχειρίσιμο αυτό, κύριε. Σιγά σιγά με το χρόνο και με την πορεία, να το πω έτσι, σκάβεται, λύνεται, με ενέργειες οι οποίες όμως, να το πούμε έτσι, ουσιαστικά γίνανε από την παρούσα διοίκηση, έτσι. Να. Είναι διαχειρίσιμο αυτό το ποσό? Ε? Είναι διαχειρίσιμο αυτό το ποσό που απομένει? Πλέον το ποσό είναι πλήρως διαχειρίσιμο. Το ζητούμενο είναι η επιθετική και η ενεργειακή πολιτική, αυτό που εφαρμόζει αυτή τη στιγμή το επιμελητήριο. Δηλαδή, αναγνωρίζουμε τις οφειλές και ταυτόχρονα προσπαθούμε να εκμεταλλευτούμε το θεσμικό πλαίσιο ώστε να πετύχουμε τις καλύτερες δυνατές συμφωνίες. Μάλιστα. Το πλαίσιο διαχείρισης των κόκκινων δανείων έδινε τη δυνατότητα να συνάψουμε μια συμφωνία με τον διαχειριστή κόκκινων δανείων. Το κάναμε, υπήρξε συνέπεια από μέρους μας.
και ωφέλεια 66.000 ευρώ για όλους τους μετόχους. Επειδή εμείς τον τίτλο μας τώρα δεν ξέρω αν βλέπετε, έχουμε σε τροχιά ανάπτυξης και πάλι το εκθεσιακό κέντρο των Κύλων. Δεν ξέρω αν είναι υπερβολικός ο τίτλος. Αλλά επειδή εμείς εδώ βλέπουμε ακόμα κάποια χρέη, διαχειρίσιμα τα λέτε εσείς. Ωραία. Ναι. Άκουσα και, στην αρχή να λέτε ότι δεν θα κάνουμε πράγματα και. Πώς το είπατε. Δεν το λειτουργήσουμε μόνο για να το λειτουργήσουμε. Ναι, δεν θα κάνουμε πειράματα. Μόνο για να τα ανοίξουμε. Άρα, προφανώς αυτά τα χρέη δεν θα αποπληρωθούν από τη λειτουργία του εκθεσιακού, αλλά θα πρέπει να τα βγάλουμε από κάποια ταμεία. Αυτό καταλαβαίνω εγώ. Συγκεκριμένα θα βγουν από τα ταμεία των μετόχων. Από τα ταμεία των μετόχων. Ναι. Άρα, το εκθεσιακό παραμένει κλειστό αυτή τη στιγμή. Βεβαίως και παραμένει κλειστό. Αλλά... Και επειδή έχει να γίνει έκθεση από το 19, κατά το λέω. Από το 19, ναι. Δεν βλέπω να γίνεται και φέτος. Όχι. Δεν θα γίνει. Φέτος. Είναι ξεκάθαρα. Ξεκάθαρα όχι. Μάλιστα. Ναι. Ενδιαφέρον επενδυτών υπάρχει, γιατί κατά καιρούς ακούμε διάφορα και με αυτό να σας αποδεσμεύσουμε, κύριε Μετλιάγκα. Ακούμε διάφορα ότι έρχονται επιχειρηματίες και αναζητούν χώρους. Εγώ έχω την ενημέρωση, όχι από εσάς, και διαψεύστε με κι αν κάνω λάθος, ότι έχουν έρθει αρκετοί να δουν τους χώρους του εκθεσιακού, γνωρίζοντας ενδεχομένως κάποιοι επενδυτές ότι έχει κάποια προβλήματα, έχει κάποια ανοίγματα. Κοιτάξτε. Ισχύει αυτό, ότι κεντρίζει το ενδιαφέρον επενδυτών? Ισχύει, κεντρίζει, η εγκατάσταση είναι στολίδι, η θέση είναι κεντρική. Αφορά την επιχειρηματικότητα της περιοχής, οπότε είναι φυσιολογικό κάποιος ο οποίος στρέφεται και θέλει να επιχειρήσει την περιοχή να αναζητήσει και αυτή τη λύση. Το αυτό θέμα, όμως, το συζητάτε ως νέα διοίκηση του ΕΒΕ? Ότι αυτή τη στιγμή αν το έρθει ένας επενδυτής και μας πει ότι εγώ τον νοικιάζω και τέλος πάντων με αυτά τα χρήματα σας διευκολύνω να ρυθμίσετε τα χρέη. Έχει διαμορφώσει όλο το πλέγμα των κινήσεων, ούτως ώστε να μπορέσει να κινηθεί προς οποιαδήποτε κατεύθυνση. Είτε αυτή είναι η ενοικίαση, είτε είναι η αυτόνομη πορεία, είτε είναι η συνέργεια με άλλους φορείς, αλλά έχει γίνει ένα πραγματικά απίστευτο σημάζεμα, να το πω έτσι, της όλης ιστορίας, που θα το γράψει η ιστορία, ότι η πιο βραχύβια διοίκηση επιμελητηριακή θα υπάρξει και μια από τις πιο χρήσιμες διοικήσεις που έχουν περάσει από το επιμελητήριο, και πιστέψτε με, αυτό θα πιστωθεί, ίσως όχι κατά τη διάρκεια της θητείας μας, αλλά επειδή πολλά πράγματα λέγονται και δεν γίνονται, αλλά πολλά γίνονται και δεν παίρνουν τα εύσημα όταν ακριβώς γίνονται, θα δείτε ότι όλο το αποτύπωμα της σημερινής δουλειάς θα είναι θετικό για το επιχειρήν, θετικό για το επιμελητήριο και θετικό ώστε να αλλάξει αυτό που λέμε η πίστη προς τις δυνατότητες του επιμελητηρίου και την επιχειρηματικότητα της περιοχής, αυτό που έχει τρωθεί το προηγούμενο διάστημα, και είναι πολύ σημαντικό όταν γίνονται κινήσεις οι οποίες προσδίδουν αξιοπιστία στους εταίρους και στους φορείς οι οποίοι θα χειριστούν τα ζητήματα του τόπου. Τελευταία ερώτηση, πολύ σύντομα αν θέλετε. Επειδή έχει ακουστεί στο παρελθόν ότι στο εκθεσιακό πιθανόν να ήθελε να βάλει χέρι περιφέρεια που αποπληρώνει και ένα μεγάλο χρέος. Είναι μετοχός. Εσείς λέτε ότι αυτό δεν θα συμβεί και τον έλεγχο τον έχει πάλι το ΕΒΕ? Η εγκατάσταση είναι ούτως ή άλλως του επιμελητηρίου. Ναι. Εντάξει. Έτσι, είναι πλήρη κυριότητα του επιμελητηρίου. Οποιαδήποτε λύση θα έχει μέσα το επιμελητήριο, εγώ θεωρώ ότι η λύση που έχει η περιοχή ακουμπά σίγουρα το Πανεπιστήμιο και προφανώς και την περιφέρεια. Θεωρούμε δηλαδή όλο αυτό το κομμάτι που έχει να κάνει με την έρευνα, την καινοτομία, αλλά και το σύγχρονο επιχειρήν, έχει αυτούς τους υποδοχείς, αυτούς τους φορείς, και εκεί πρέπει να αναζητηθεί η λύση. Απλά το επιμελητήριο πλέον δεν κάθεται ούτε επαιτεί, οδηγεί, θα λέγαμε, τις εξελίξεις, ή τέλος πάντων προτείνει με αξιοπιστία και με πλήρη ετοιμότητα σε κάποια θέματα λύσεις που αφορούν το μέλλον και της εγκατάστασης, αλλά και το μέλλον των επιχειρηματιών της περιοχής, και προς αυτή την κατεύθυνση θα παραμείνουμε. Είμαι ευτυχής που όλοι οι συνεργάτες μου κινούνται προς αυτήν την κατεύθυνση. Είναι μια ομαδική δουλειά.
πραγματικά τίθενται στόχοι στον καθένα και διεκπεραιώνονται στο έπακρον, θα έλεγα, από τον Πάνο τον Μαλούτα, από τον αντιπρόεδρο τον κύριο Βουγαρίδη, από τον Βασίλη τον Μόσχο, ο καθαριστής ο Κώστας ο Κουρού και οι άλλοι καθαριστές, ο κύριος Αποστολίδης, ο Κοσμάς ο Καλλιτεριάδης. Δηλαδή πάντα ανεπτύθενται ρόλοι και οι ρόλοι αυτοί έχουν και χρονοδιαγράμματα και υπέτειους, αλλά και τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Ωραία. Οπότε θεωρώ ότι αν θεωρήσουμε ότι υπάρχουν αρκετές δυνάμεις στην περιοχή που λειτουργήσαν ή εθίστηκαν, θα λέγαμε, στην Αδράνεια και στην Αμερινησία, αυτή τη στιγμή εμείς θα ταράξουμε τα νερά και ήδη τα ταράζουμε, ούτως ώστε να αρχίσουν ενεργητικές προσπάθειες και πρωτοβουλίες για να λυθούν και άλλα ζητήματα. Όλα αυτά είναι δείγματα, είχα βγει στην... Σας ευχαριστούμε, κύριε Τλάγκο. Ωραίο ακούστηκε αυτό. Με πανεπιστήμιο και περιφέρεια. Εγώ σας ευχαριστώ. Να πω ένα τελευταίο. Είχα βγει στην εκπομπή του Παναγιώτη, επιπαντός, τον Οκτώβριο και ήμουν πολύ επιφυλακτικός. Αυτή τη στιγμή είμαι πολύ πιο σίγουρος, πολύ πιο αισιόδοξος και πολύ πιο, θα έλεγα, ενθαρρυντικός για το σύνολο της διοίκησης του επιμελητηρίου, αλλά και για τα θέματα που αφορούν το επιχειρήν και οι πρωτοβουλίες που θα δείτε να το επόμενο καλά. Διάστημα δεν θα είναι μόνο αυτής της μορφής, θα έχουν και την προοπτική και πιστέψτε με ότι θα έχουμε να πούμε πολύ περισσότερα μακάρι, πράγματα. Μακάρι και στην επόμενη τηλεοπτική μας συνάντηση να λέμε κάτι. Ευχαριστούμε έτσι, πολύ, κύριε Μητλάγκα. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μητλάγκα. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά και εγώ ευχαριστώ για το βήμα που μου δόθηκε. Μακάρι να είναι. Έτσι, να είναι, έτσι. Και, είναι προφανές. Αμυδρά θυμάμαι τη συνέντευξη του κυρίου. Συγγνώμη, μην παρεξηγηθούμε. Αυτά που είπε ο άνθρωπος έχουν γίνει και ήταν μεγάλα βήματα. Όχι, λέω άλλο. Και χρονίζοντα προβλήματα. Καλά, ναι. Πλάνε, κάνεις, μακάρι να περπατάει κάθε φορά και ένα βήμα προς τα μπρος. Αυτό εννοούμε. Βλέπεις ότι τα χρήματα αυτά δεν θα βρεθούν από κάτι παραγωγικό, αλλά θα βρεθούν από ταμεία που υπάρχουν ήδη, από τους συμμετόχους. Δηλαδή τα βγάζουμε από ένα πουγγί. Δυστυχώς, αυτό πρέπει να γίνει. Δημιουργήθηκαν χρέη. Ένα βήμα παραπάνω. Ναι. Και αξιοποιηθεί αυτό το κτίριο. Μ' άρεσε αυτό που είπε ο κ. Μητλάγκας ότι δεν θα κάνουμε πειράματα. Δηλαδή, κάποιος μπορούσε να πει αύριο, πάμε τώρα. Πάμε το εκθεσιακό, ξανασύνδεσε το ρεύμα και βλέπουμε. Έτσι. Ενώ χρωστάμε ακόμα 100.000 τη ΔΕΗ. Δεν πάει έτσι. Οκ, θα το δούμε. Απλώς έλεγα ότι αμυδρά θυμάμαι ότι ήταν έτσι, λίγο απεσιόδοξο τον Οκτώβριο. Όσο μπορώ να το θυμάμαι. Δεν είχε κάτι στην καρέκλα ακόμα. Επειδή τα λέμε και συχνότερα, νομίζω ότι τώρα φάνηκε ένα τόνο αισιοδοξία. Αλλά χωρίς να πετάμε. Και πάντα έτσι να είναι. Τη σκούφια μας που λέει ο λόγος. Τι θα γίνει το διοικητήριο του πρώτου σώματος στρατού μέσα στο στρατόπεδο Μακεδονομάχων, Σέση. Ναι, κοίταξε. Ο Περιφερειάρχης τις ημέρες που ήταν στην Αθήνα είχε ανεβάσει μια φωτογραφία με τον κ. Παναγιωτόπουλο, ναι, τον υπουργό. Και έλεγε ότι συμφωνήσαμε για τον τρόπο χρηματοδότησης και για το μνημόνιο συνεργασίας περιφέρειας και Υπουργείου για το μουσείο που θα δημιουργηθεί στο πρώην διοικητήριο του πρώτου σώματος στρατού. Υπάρχει μια μελέτη εκεί στο στρατό μέσα, η οποία θα αξιοποιηθεί και θα χρηματοδοτηθεί από το ΠΕΠ της Δυτικής Μακεδονίας. Έτσι, αυτό είναι δεδομένο, έχει αποφασιστεί κλπ. Τώρα, ο κ. Παναγιωτόπουλος θα έρθει μάλλον μέσα στο Φεβρουάριο στην Κοζάνη. Ναι, να υπογραφεί αυτό το μνημόνιο συνεργασίας, το οποίο απαντάει. Πρόσεξε, αυτό το μνημόνιο θα απαντάει, από ό,τι λέει ο Περιφερειάρχης, στις ερωτήσεις που θέσαμε και εμείς εδώ την προηγούμενη εβδομάδα για το για ποιον θα είναι αυτό το μουσείο. Δηλαδή, η Ρίτα και ο Ζήσης ως απλοί πολίτες θα μπορούν να περνάνε την πύλη του στρατοπέδου και να πάνε στο μουσείο όποτε θέλουν, ή θα ορίζουμε κάποιες ώρες, κάποιες μέρες, μπορεί να πάνε μόνο τα σχολεία. Γιατί θα περνάμε την πύλη ενός στρατοπέδου. Ναι. Όσο ανενεργό ή ενεργό αυτό είναι αυτό, είναι στρατόπεδο. Ναι. Είναι ταξιαρχία, την εννοώ ταξιαρχία. Έτσι. Πρώτο όνομα στρατού. Okay. Και κάπου εκεί ο Περιφερειάρχης πέταξε και το. Πρέπει να εξετάσουμε και την περίπτωση παραχώρησης μέρους στρατοπέδου στην αυτοδιοίκηση. Προφανώς λέει στην αυτοδιοίκηση, γιατί εννοεί στο Δήμο, εκεί θα πάει, δεν πάει στην περιφέρεια. Ρωτήσαμε τον Περιφερειάρχη αν έχει κάνει συζήτηση με τον κύριο Παναγιωτόπουλο γι' αυτό. Είπε κάτι ότι κάτι έχουμε συζητήσει, αλλά όταν θα έρθει ο υπουργός εδώ, θα πούμε περισσότερα και θα θέσουμε και αυτό το ζήτημα σε πιο έντονο βαθμό. Ο κ. Μαλούτας γνωρίζει όλο αυτό. Φαντάζομαι ότι πρέπει να ενημερωθεί. Ο κ. Μαλούτας κάνει τις δικές του ενέργειες, είχε πει και κάποια πράγματα. Νομίζω όμως ότι εδώ πρέπει να μπει σε μια ορθή βάση. Αυτό θα έρθει ο κ. Παναγιωτόπουλος. Θέλω εδώ να πω ότι να κάνουμε ένα μουσείο. Το οποίο ο Περιφερειάρχης είπε ότι θα είναι και σημαντικής, έτσι, να το πω. Ιστορικής αξίας. Ναι, καλά το είπες. Γιατί θα έλεγα στρατιωτικής, αλλά είναι ιστορικής αξίας. Και θα συμφωνηθούν και άλλα τέτοια παρόμοια, όχι μουσεία, χώροι τέλος πάντων, στο Επταχώρι, σε άλλα σημεία που έγιναν Βαλκανικοί πόλεμοι, το έπος του 40 κλπ.
να είναι κάτι που θα είναι επισκέψιμο και θα προσδίδει κάτι στην πόλη. Δεν θα είναι πάντως, ένα μουσείο σε αγγλιστό χώρο. Ότι υπάρχουν και άλλα μουσεία εξαιρετικά τα οποία βρίσκονται μέσα σε στρατόπεδα και δεν είναι τόσο δύσκολο να είναι επισκέψιμα. Γιατί το έκαναν δίπλα μας στην Αλεξάνδρεια και δεν μπορούμε να το κάνουμε κι εμείς. Ναι, 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 αυτό σου λέω. Αλλά εγώ γνωρίζοντας όλες, τα ξέρεις καλύτερα από μένα, ότι δεν μπορούσα να πετάς την πύλη ενός στρατοπέδου ως πολίτης. Άιντε, φορά παρτίδα, όποτε. Δεν είναι ένα ναι, κοινό μουσείο, αυτό, αλλά υπάρχει τρόπο. Αλλά μάλλον θα υπάρξει τρόπο να ρεθεί και μάλλον θα περιγράφεται αυτό στο μνημόνιο συνεργασία. Θα αλλάξει ο καιρό. Πότε? Από ώρα σε ώρα. 5 εκατοστά χιόνι στην Κοζάνη, 15 στη Φλόρινα. Σήμερα είχε μια τόσο γλυκιά μέρα που τίποτα δεν προμήνυε. Και μέχρι τη στιγμή που μπήκα και στο στούντιο, να σου πω την αλήθεια, ότι μπορεί να γυρίσει όλο αυτό. Την ώρα που ερχόμουν, εγώ έπεφταν κάτι πολύ περίεργες ψυχάλες αμυδρές τώρα. Εντάξει, αυτό δεν είναι το βασικό πρόβλημα. Κοίταξε, έχει βγει ένα έκτακτο δελτίο από την ΕΜΗ το πρωί, από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, το οποίο αφορά για τις βραδινές ώρες και τη Δυτική Μακεδονία. Είναι ένα γρήγορο. Τι βραδινές βραζίσει. Όταν λέμε βραδινές, από τι ώρα εννοεί? Από τις 9 και μετά. Μάλιστα. Ναι. Θα ξεκινήσει μια χιονόπτωση ενδεχομένως και δυνατοί άνεμοι, οι οποίοι θα υπάρχουν και καταιγίδες θα υπάρξουν, από τα ορεινά κυρίως η χιονόπτωση, έτσι. Φλόρινα ενδεχομένως, Πρέσπες, θα το στρώσει. Σε αυτές τις περιοχές θα το στρώσει ενδεχομένως. Εντάξει, δεν είναι κάτι. Δεν είναι είδηση, αλλά. Πολύ okay. Σύντομο πέρασμα είναι. Ναι, ναι. Αλλά αυτή η χιονόπτωση μπορεί να έρθει και λίγο παρακάτω, μετά τις 12, έτσι. Είναι ένα ζήτημα αυτό και πού. Θα υπάρξει και ένα ζήτημα στην Ενατία Οδό. Εδώ λοιπόν υπάρχει ένα σχέδιο ήδη στην Ενατία Οδό. Αυτό δηλαδή που έγινε την προηγούμενη εβδομάδα. Το έχουν προετοιμάσει ήδη και η Περιφέρεια Αττικής Μακεδονίας σε συνεννόηση με την Περιφέρεια Ηπείρου. Έχουν μιλήσει για την Περιφέρεια Αρμόδια της Πολιτικής Προστασίας, η Εγνατία Οδός προφανώς και οι αστυνομικές διευθύνσεις που εμπλέκονται. Έτσι, μετά τις 10 περίπου και βλέποντας πώς πάει το φαινόμενο, ενδεχομένως να υπάρξει διακοπή κυκλοφορίας για τα μεγάλα φορτηγά των 3,5 τόνων και να παρκάρουν στα πλάγια όπου μπορούν, σε πάρκινγκ όπως έγινε και την προηγούμενη εβδομάδα και πήγε. Επιτυχημένο αυτό. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση να αφήσει κάποιος να κλείσει η Εγνατία Οδός. Δηλαδή ναι. Να γίνει Αττική Οδός με τίποτα. Δεν το ρισκάρουν, δεν το ρίσκαν όλη την προηγούμενη φορά. Στο χιλό φυσάμε και το γιαούρτι, νομίζω. Ακριβώς. Ότι αυτό το ναι. Φαινόμενο λέει θα διαρκέσει 4-5 ώρες. Πόσο ακριβώς. Κακό να κάνει, ξέρω. Έτσι. Εκεί, τέλος πάντων, καλή προετοιμασία. Το βράδυ λοιπόν στην Εγνατία θα υπάρχει αυτό το ζήτημα, μάλλον. Ας είμαστε προετοιμασμένοι και βλέπουμε. Έγινε και μια σύσκεψη το πρωί. Εντάξει, ας δούμε τώρα πώς θα πάει αυτό. Λίγο προσοχή σε όσους κινηθούν. Χαμηλές θερμοκρασίες τώρα αύριο. Αύριο είναι μια μέρα η οποία δεν θα έχει καμία σχέση με τη σημερινή, με ό,τι ζήσαμε το Σαββατοκύριακο και τις επόμενες. Είναι μια μέρα ξαφνικού χειμώνα, μέσα, όχι ότι έχουμε καλοκαίρι, αλλά λίγο πιο έτσι, καλύτερες μέρες, να το πω. Δεν τις λες αλκιονίδες τώρα, δεν ξέρω. Όχι, όχι, να το δεν τις λες ακόμα, ναι. Διαμαρτυρία 52 Προέδρων τοπικών κοινοτήτων. Γιατί, για τα νέα τιμολόγια της ΔΕΙΑΚ. Ναι, όλων δηλαδή. Εγώ προσπαθούσα, δεν έμεινε άνθρωπος να μην το υποβράσει. Προσπαθούσα να θυμηθώ πόσες τοπικές. Είναι 52. Είναι 52, το έχω τσεκάρει, είναι 52. Υπογράφουν. Άρα όλοι υπέγραψαν. Και οι 52. Δηλαδή, ακόμα και ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας Κοζάνης υπογράφει την συγκεκριμένη ανακοίνωση, η οποία διαμαρτύρεται, να το πω έτσι, για την τιμολογιακή πολιτική στο θέμα της σύνδρευσης. Γιατί τα χωριά δεν έχουν τηλεθέρμανση πριν της Χαραυγής. Να το θυμίσω. Και της τοπικής κοινότητας Κοζάνης. Υπογράφουν όλοι γιατί λένε ότι υπάρχει μια αύξηση η οποία φτάνει μέχρι και στο 10,11% για κάποια χωριά. Ναι. Και λέει ότι πρέπει αυτό να πάρθει πίσω και να διεκδικηθούν χρήματα τα οποία η ΔΕΙΑΚ λέει ότι έχει ένα κενό στα ταμεία της, από το Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης, να εισπραχθούν τα ανίσπρακτα. Γράφουν διάφορα τέτοια οι πρόεδροι. Το επέδωσαν στο Δημαρχό, στη ΔΕΙΑΚ, στον πρόεδρο. Εγώ θα σου πω μόνο ότι στα δημοσιογραφικά email ήρθε από το γραφείο τύπου του Δήμου Κοζάνης. Μου έκανε μια τύπωση πάντως αυτό. Εντάξει, οκ. Άρα ο Δήμαρχος το ξέρει. Το ξέρει, ναι, προφανώς και το ξέρει. Ο Δήμαρχος το ξέρει. Μακάρι να ληφθεί και μια απόφαση γι' αυτό. Γεώργος Γεωργαντάς. Γνωστός. Νέος Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης. Για ποιο λόγο? Δείξε λίγο τον νέο Υπουργό, να το θυμηθούν και ποιοι είναι. Άμεσα τα αντανακλαστικά του Μαξίμου. Για πότε ο κύριος Λιβανός έγινε παρελθόν. Για πότε βρέθηκε στη Σπάρτη. Για πότε δεν αντέδρασε σε όσα ακούστηκαν εκεί από τον Δήμαρχο.
Έχουμε πλέον και τον νέο Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, είναι ο κύριος Γιωργαντάς. Ο κύριος Γιώργος Γιωργαντάς είναι ο μέχρι πρότινος υφυπουργός ψηφιακής διακυβέρνησης. Τον έχουμε δει πολλές φορές. Πρόσφατα είχε βγει, τον είχαμε αναμεταδώσει και εδώ, που έλεγε ότι θα έχουμε στα κινητά μας τις ταυτότητες και το δίπλωμα οδήγησης. Έχει κάνει μια καλή δουλειά στο συγκεκριμένο Υπουργείο. Και πλέον μετατίθεται στη θέση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, η οποία ξαφνικά χείρευσε σήμερα το απόγευμα. Χείρευσε τώρα, εντάξει. Εντάξει, ναι, έτσι λέγεται. Τι να κάνουμε. Ο κύριος Λιβανός, ο οποίος δεν ήταν κανένας άνθρωπος που είχε προκαλέσει γενικώς, απλώς σήμερα έκανε ένα τρομερό λάθος. Θα μου πεις, τι λάθος. Εδώ ο άλλος, ο δήμαρχος Σπάρτης, ο οποίος δεν είναι κάποιος τυχαίος. Εγώ δεν καταλαβαίνω. Δεν ήξεραν ότι είναι στον αέρα όλο αυτό. Δηλαδή, αυτό τι ήταν, μια κουβέντα, έλεγα να τα πούμε, να δεις τι ωραία που τα περνούσαμε εμείς τότε. Δεν ήξεραν ότι βγαίνει live όλο αυτό, δεν έγινε. Έλατε. Με τη σύμφωνη γνώμη τους να είναι και λίγο πιο. Τραβούσαν οι κάμερες όπως τραβάνε πάντα. Ένα site το βγάλε. Μάλλον είναι τραβηγμένο από κινητό, αλλά προφανώς από ανθρώπους που έχουν μπει. Συγγνώμη, εμένα, εγώ αυτά που διάβασα. Είναι σε γραφείο μέσα. Εγώ αυτά που διάβασα είναι ότι ήταν σε live αναμετάδοση του Facebook. Α, ναι, εντάξει, γιατί το έκανε ένα site της Ηλίας. Αν το κάνει ο Κοζάνη Μιντία, το Ιππολεμέο, ναι, κάτι τέτοιο. Πώς θα γίνει, δηλαδή. Εντάξει, τώρα ο δήμαρχος Σπάρτης είναι ένας άνθρωπος που οι παλιότεροι τον γνωρίζουν. Είναι ο κ. Πέτρος Δούκας. Ο κ. Πέτρος Δούκας ήταν σημαίνος τέλεχος της κυβέρνησης Καραμαλή. Υπουργός Οικονομικών, υφυπουργός, κάτι τέτοιο. Και είπε, το θέμα ήταν οι αγροτικές αποζημιώσεις στην περιοχή, προσέξτε. Και ο κύριος Δούκας είπε να θυμηθεί την ωραία ιστορία, την οποία την έχουμε συζητήσει πολλές φορές. Την έχουμε συζητήσει πολύ, αλλά ο κύριος Δούκας το είπε, γιατί συμμετείχε. Και είπε ότι το 2007, λέει, πηγαίναμε με τις βαλίτσες, τριγυρνούσαμε με όλη την Πελοπόννηση εδώ την Ηλία και μοιράζαμε λεφτά σε όποιον μιλούσε ελληνικά και γυρίσαμε. Και έτσι ξαναβγήκαμε. Το παιχνίδι των εκλογών. Χάναμε 15 μονάδες, λέει. Μια κοινική ομολογία. Ο κύριος Λιβανός δεν αντέδρασε σε αυτό ως υπουργός της σημερινής κυβέρνησης και μάλιστα είπε μετά από αυτή την εποπία εμείς τι να κάνουμε, λέει, πώς θα σας ξεπεράσουμε. Εποπία. Αυτό το βίντεο έφτασε στο μαξί μου. Λέγεται ότι ο Πρωθυπουργός όχι απλώς εκνευρίστηκε, πήρε τηλέφωνο τον κύριο Λιβανό, ζήτησε κάποιες εξηγήσεις, οι οποίες τι εξηγήσεις να ζητήσει τώρα, και τον απέπεψε. Θα το δούμε το βίντεο, αλλά το θέμα είναι ότι εδώ ένας πρώην υπουργός μιας συγκεκριμένης κυβέρνησης παραδέχεται πράγματα τα οποία θα μου πεις τα ήξερε όλη η Ελλάδα. Έτσι. Όχι, δεν είναι το ίδιο. Το παραδέχεται όμως. Το παραδέχεται και μιλάνε και για υποποιία κάποιοι. Θα υπάρχει συνέχεια, αν ο κύριος Λιβανός. Ναι, ναι. Να τον καλέσει κανένας εισαγγελέας. Να τον καλέσει κανένας εισαγγελέας, θα μου έλεγε. Ναι, ναι, προφανώς. Είναι και δήμαρχος. Ήταν και πρώην υπουργός. Ο κύριος Λιβανός αποκεφαλίστηκε. Αυτό θα την πληρώσει και εκεί τελειώνει το πράγμα. Ναι, είναι και ο κύριος Λιβανός δεν έχει καμιά εμπλοκή σε αυτή την μήνυμα. Εντάξει. Όχι, ναι, το λέω. Ναι, μιλάμε για τον κύριο Δούκα. Ναι, θα υπάρχει συνέχεια απλώς, τότε, απλώς για την εποπία. Απλώς αυτή την εποπία, απλώς να τη θυμηθούμε. Το μνημόνιο ξαφνικά ήρθε στην Ελλάδα από μια κυβέρνηση άλλη. Ξαφνικά ήρθε. Την κρίση την έφερε το μνημόνιο. Τώρα οι βαλίτσες που πήγαιναν και έρχονταν Σπάρτη Αθήνα. Και απλώς να θυμηθούμε. Στις φωτιές της Ηλίας υπήρξαν 49 θύματα. Και κάποιοι μοίραζαν βαλίτσες για να κερδίσουν τις εκλογές. 49-79, μας χωρίς. Μας χωρίς, μπορεί να κάνω λάθος. Να δούμε λίγο. Πάμε το βίντεο. Είναι πάρα πολύ μικρό. Όπως θυμάσαι, που είχαμε πάει στην Ηλία με τις φωτιές τότε, έτσι πήραμε τις εκλογές του 2007. Mm-hmm. Είχαν κατέβει κάτω με τσάντες και αποζημιώναμε όλους αυτούς που είχαν. Όχι, όχι, καλημέρα, με μένει αξέχαστα τα βόλια. Κυριολεκτικά γυρίσαμε το παιχνίδι εκεί που πέφταμε 15% θα καταστραφόμασταν. Πήγαμε εκεί και με δύο κινήσεις γύρισε όλο το παιχνίδι. Ξεκινήστε, τι μάθει από τότε. Περίμενε αυτό, πρέπει να το απαντήσουμε. Από τότε έχετε μείνει στην ιστορία. Σε ένα κλειστό γραφείο και να πει ότι κάποιο επέκλεψε το. Όχι, όχι, όχι. Τραβάει κι άλλο. Περίπτωση. Πρόσεξε από την πόρτα, μα δείτε, τραβάει κι άλλο. Ναι, ναι, δεν είναι. Είναι, η κλασική, είναι μια κλασική επίσκεψη, σύσκεψη που ένα υπουργό πηγαίνει στον δήμαρχο, τραβούνται κάποια πλάνα. Εντάξει, ναι, δεν ο κύριο Δούκα δεν είναι κανένα χθεσινό. Υπήρξε υπουργό. Εδώ απλώ να πω ότι τώρα υπάρχει μια είδηση ότι. Υπάρχει μια παράταση για αυτό που λέγαμε στην αρχή του δελτίου για το πιστοποιητικό εμβολιασμό, ότι δίνεται μια παράταση 2-3 ημερών για αυτή την τρίτη δόση. Κατάλαβε. Ναι. Εντάξει. Μάλιστα. Okay. Πριν σε αποδεσμεύσω, Δευτέρα σήμερα θα μου πει ταβέρνα. Κοίταξε, έχει γίνει μεγάλο χαμό σε πολλά χειροδρομικά αυτό το Σαββατοκύριακο, ειδικά τη Κυριακή. Ο καιρό ήταν εξαιρετικό. Το χιόνι αυτό που έπρεπε για χειροδρομικά. Σου λέω τώρα δηλαδή
ότι και εκεί που πήγα εγώ και εκεί που δεν πήγα, αλλά έχω ενημερωθεί, γινόταν ο κακός χαμός ακόμα από σκιέρ μέχρι ανθρώπους που πλάσου πήγαν μια βόλτα. Εγώ έτυχε να πάω στο Λατοχώρι τη Πιερία. Εκεί στα ριζώματα, όσοι ξέρουν, υπάρχει μια ωραία ταβερνούλα. Ριζώματα. Ναι, ριζώματα Μαθία. Αηλιά λέγεται. Για όσου έτσι. Αφού μου είπε ότι πρέπει να σου λέω κάθε εβδομάδα. Λείπει να μου λε μόνο τη Δυτική Μακεδονία. Εντάξει, και τα ριζώματα για τον Ιωάννη. Ήμουν εκτό του Ναι, μέσω τυχεία. Ζήση, να σε ευχαριστήσω πολύ. Να είσαι καλά. Ας δούμε λοιπόν τώρα τι καιρό θα κάνει αύριο στη Δυτική Μακεδονία. Τις λεπτομέρειες θα μας δώσει ο Χρήστος Μαργαρίτης. Συννεφιά με ασφενείς χιονοπτώσεις κατά τις βραδινές και πρωινές ώρες προβλέπει για αύριο 3η 8 Φεβρουαρίου στη Δυτική Μακεδονία η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Σε όνομα Κοζάνης η θερμοκρασία θα κυμανθεί από μείον 5 έως 3 βαθμούς Κελσίου. Στο νομό Καστοριάς από μείον 4 έως 2, στο νομό Γρεβενών από μείον 4 έως 4 και στο νομό Φλόρινας από μείον 4 έως 1 βαθμό Κελσίου. Ας δούμε τώρα τι θερμοκρασία θα έχουν 7 πόλεις στη Δυτική Μακεδονία. Και σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε και η αναλυτική σας ενημέρωση από το Top Channel. Σας ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε. Από όλους εμάς ευχές για ένα ευχάριστο βράδυ.